χαρά. Τώρα είναι το μεγνιά και λένε τραγουδάρα. Αυτό το παραμυθάκι με τις ιστορίες του μεγάλωσε γενιές και γενιές. Αμέτρητα παραμύθια που πάντα είχαν σκοπό να διδάξουν κάτι. Ο ψεύτης μοσχός, η αλεπού και τα σταφύλια, η αλεπού και το ρελέτη και πολλές άλλες. Σήμερα όμως εμείς θα σας παρουσιάσουμε μία διασκευή δύο πολύ γνωστών παραμυθιών του σε μία πιο σύγχρονη μορφή. Όταν ο λαγός και η Χελώνα συνάντησαν τον Τζίτζικα και το Μέρμιγκα λοιπόν και ευχόμαστε να σας αρέσει. Γεια τη χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα αγώνα στο Μύκονο. Όσοι σας αποφασίσατε να πάρετε μέρος, σε μισή ώρα είμαστε να ξεκινάμε. Γεια και χαρά, εννοείται ότι θα τρέξω κι εγώ. Όλοι φοβήθηκαν ότι θα χάσουν και δεν είχε κανένα. Ψή, είμαι και εγώ εδώ, θα πάρω μέρος. Εσύ, θα προσπαθήσω τουλάχιστον, ας και λίγο καλύτερο. Δηλαδή εγώ. Ξεκίνησαν λοιπόν και όπως θα δείτε ο λαγός έφυγε πολύ πιο γρήγορα από τη Χελώνα. Μετά από λίγο όμως και αφού την είχε αφήσει πολύ πίσω, συνάντησε πλανώδεις πολιτές. Αφού είδε στο GPS του κινητού του ότι δεν είναι μακριά το τέρμα, σκέφτηκε να καθίσει να πιει και να φάει κάτι. Φρέσκο χυμός, κρύος άγγος, ορίστε πάρε. Όμως ο λαγός δεν υπολόγισε ότι όση ώρα αυτός έτρωζε και κοιμόταν, η Χελώνα συνέχισε και έγινε τελικά η νικήτρια του αγώνα. Όσο κατάλαβε τι έγινε, δεν μπορούσε να το πιστέψει.